Να πάμε λίγο στην Ιερά Πέτρα και στο θέμα με κάποιους επιτίδιους οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα όνομα φαρμακοποιού και κατάφεραν να αδειάσουν λογαριασμό καθηγητή Αγγλικών ενός ακόμα συνανθρώπους μας που πέφτει θύμα απάτη στο διαδίκτυο. Είναι ο κύριος Μάνος Καρτσάκης, καθηγητής Αγγλικών στην Ιερά Πέτρα. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που θα πραγματοποιήσουμε. Κύριε Καρτσάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερο πάμε να ενημερώσουμε, να προτρέψουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Και πολύ καλά κάνετε και βγαίνετε μπροστά. Για να μας περιγράψετε μεταξύ άλλων το περιστατικό. Πολύ σωστά. Ο σκοπός μας είναι η ενημέρωση και θα ήθελα μέσα από το βήμα που μου δίνετε να κάνω σαφές σε όλους όσους μας παρακολουθούν ότι όσο καλά και αν κάποιος είναι ενημερωμένος σχετικά με τις απάτες διαδικτυακές, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς και μάλιστα όσο καλύτερα μπορεί να γνωρίζει κάποιος για αυτές τις απάτες, τόσο πιο εύκολα μπορεί να την πατήσει, γιατί μπορεί να έχει ένα ψεύτικο αίσθημα ασφάλειας ότι αυτό δεν θα συμβεί σε μένα. Οπότε αυτό που είναι διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση και επιβεβαιώθηκε και από άλλους συνανθρώπους μας που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου από άλλα μέρη της Ελλάδος είναι ότι οι απατεώνες κάνουν ένα background check στο θύμα πριν να του τηλεφωνήσουν. Οπότε είναι σε θέση να γνωρίζουν πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία, όπως λεπτομέρειες για την επιχείρηση, πολύ γνωστά ονόματα στην ίδια πόλη ανθρώπων που μπορεί και να συναναστρέφονται με τους ανθρώπους που μιλάνε στο τηλέφωνο. Και έτσι καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα οικειότητας, ούτως ώστε ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας να μην καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη και ότι είναι ένα άγνωστο άτομο στο τηλέφωνο με σκοπό να τους αποσπάσει χρήματα. Στη δική μου περίπτωση, λοιπόν, με κάλεσε κάποια κυρία στο τηλέφωνο, προφασιζόμενη ότι είναι ένα άτομο γνωστό μας από την πόλη μας που διατηρεί φαρμακείο στην πόλη μας, και είπε ότι θέλει να γράψει τα παιδιά της στο φροντιστήριο και μάλιστα θέλει να προκαταβάλει τα δίδακτρα και ζήτησε το IBAN μας. Το οποίο και δώσαμε εγώ με τη σύζυγό μου που ήμασταν στην άλλη μεριά του τηλεφώνου. Και στη συνέχεια η κυρία αυτή πάλι μας κάλεσε και ήθελε να μάθει αν τα χρήματα έχουν μπει στο λογαριασμό μας. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ πιεστική να το κάνουμε αμέσως, γιατί ήταν επίγοντα το δει, γιατί έφευγε για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, επειδή εμείς ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε μάθημα και δεν είχαμε το χρόνο και την πολυτέλεια να σκεφτούμε καθαρά, κοιτάξαμε το κινητό μας, είδαμε ότι υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο φαινόταν να είναι από την τράπεζά μας και κάναμε κλικ πάνω για να εξυπηρετήσουμε την κυρία αυτή, να δούμε αν όντως έχουν μπει τα χρήματα στο λογαριασμό όπως μας ζήτησε. Και δυστυχώς το link αυτό που ήταν στο μήνυμα ήταν ένα ψεύτικο site που ήταν στην ουσία το ίδιο με τη τράπεζά μας. Και βάζοντας τα στοιχεία μας, το username και το password εκείνη την ώρα, μη σκεφτόμενοι καθαρά, αν και είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε αυτά, υπέκλεψαν τα στοιχεία του λογαριασμού μας και στη συνέχεια προχώρησαν στο να αδειάσουν το λογαριασμό και να τα μεταφέρουν σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Μάλιστα. Εσείς πότε καταλάβατε ότι πέσατε θύμα απάτης? Λίγα λεπτά αργότερα. Δηλαδή πολύ γρήγορα. Ήρθε κάποιο μήνυμα στο κινητό μας, με το οποίο κάναμε τις συναλλαγές μέσω e-banking και έλεγε ότι μια άγνωστη συσκευή έχει συνδεθεί στο λογαριασμό μας. Έλεγε μάλιστα το όνομα της συσκευής, το μοντέλο της συσκευής, του smartphone. Και μετά μας ήρθε και ένα email που έλεγε στην ουσία ότι όλα τα χρήματα που έχουμε στο λογαριασμό μας έχουν φύγει και έχουν πάει προς έναν άλλο λογαριασμό, άγνωστο σε εμάς. Ερώτηση. Οπότε, μας είπατε ότι... Τα ναι. Μας είπατε ότι επικοινώνησε μαζί σας μια άγνωστη κυρία από συγκεκριμένο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Ήταν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο φαινόταν κανονικά στην οθόνη μας. Αλλά όπως μου εξήγησαν αργότερα από την αστυνομία, υπάρχει τρόπος οι επιτίδιοι αυτοί να έχουν τηλεφωνικούς αριθμούς, οι οποίοι να μην εντοπίζονται. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει η αστυνομία να εντοπίσει σε ποιο άτομο ανήκει αυτός ο αριθμός, θα βρουν κάποιον κακομοίρη κάπου, ίσως άστεγο, μάλιστα, ο οποίος στην ουσία έχει πάει και έχει κάνει μια σύνδεση με την προτροπή των απαντεώνων, έχει πάρει κάποια χρήματα γι' αυτό και ούτε που ξέρει που έχει δώσει το τηλέφωνο και ποιος το χρησιμοποιεί. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή τώρα, τι θα πράξετε και οι ίδιοι αστυνομικοί τι σας είπαν? Υπάρχει ελπίδα προκειμένου να φτάσουμε στα έχνη των δραστών? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεριές. Η μία είναι της αστυνομίας που μου έχουν ξεκαθαρίσει ότι η δικιά τους δουλειά είναι να προσπαθήσουν να βρουν τους δράστες που το κάνανε και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, μάλιστα, με τις κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Τώρα, όσον αφορά τον τραπεζικό μου λογαριασμό και τα χρήματα που υπήρχαν μέσα, αυτό είναι ξεκάθαρα κομμάτι της τράπεζας και όχι της αστυνομίας. Και η τράπεζα κινεί τις δικές της διαδικασίες, να δει καταρχήν αν είναι εφικτό να επιστραφούν τα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο και στα μάτια της τράπεζας ότι πρόκειται για απάτη, δεν υπάρχει αμφιβολία για τις κινήσεις που έχουν γίνει στο λογαριασμό. Απλά είναι τόσο καλωστημένη απάτη που είναι πολύ δύσκολο για τα θύματα να πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή θύμα της απάτης είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας επιστήμονας, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, επειδή ξέρετε τι λέμε συνήθως. Προσοχή στους ηλικιωμένους. Προσοχή μην πέσουν στην παγίδα ηλικιωμένοι ή μικρά παιδιά. Βλέπουμε ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα και εγώ να δημοσιοποιήσω την ιστορία μου και αυτό που μου συνέβη, γιατί και εμείς οι ίδιοι, εγώ και η σύζυγός μου, όντας πολύ ενήμεροι για τις απάτες και το πώς γίνονται, πιστεύουμε κι εμείς ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς, ότι μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος που δεν έχει εξοικειωθεί με την τεχνολογία ή με αυτά τα πράγματα. Από τη συνομιλία μας που είχαμε με ανθρώπους με τους οποίους πήγαν να γίνουν απόπειρες τέτοιες απάτης, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Πολλοί την έχουν γλιτώσει επειδή δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν e-banking. Και όταν τους πήραν τηλέφωνο κάποιοι απατεώνες, είπαν: δεν ξέρω να κάνω αυτή τη διαδικασία, μα ανακατεύετε εμένα και εκφύλουν το τηλέφωνο. Όχι επειδή ξέραν ότι είναι απατεώνες, επειδή απλά δεν ξέραν τη διαδικασία. Τελικά, αυτοί οι οποίοι θα γλιτώνουν, σωστά είναι αυτοί που σπέβδουν να ενημερώσουν το βιβλιάριό τους ακόμα. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτή η διαδικασία ακόμα. Δεν γίνεται δυστυχώς. Δεν γίνεται. Δυστυχώς, που φτάσαμε. Κύριε Καρτσάκη, ναι, να αλλά... το λέμε. Ναι, δυστυχώς όσοι είναι εξοικειωμένοι με το να κάνουν αυτή τη διαδικασία πολλές φορές, καμιά φορά είναι τόσο αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες που κάνουμε στο να μπούμε να ελέγξουμε το λογαριασμό μας και να δούμε τι συμβαίνει, που το κάνουμε τόσο γρήγορα χωρίς να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό ήθελα όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να προστατευτούν όσο καλύτερα μπορούν και να μην την πατήσουν, γιατί θα μπορούσε να, και για μένα να είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση αυτή. Ευτυχώς είχα κάνει αρκετές πληρωμές εκείνη την περίοδο. Και αν και απέσπασαν κάποιο χρηματικό ποσό από μένα, δεν ήταν το χειρότερο που μπορούσε να μου συμβεί, ας πούμε έτσι. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Σε ελπίσουμε να βρεθεί τρόπος να σας επιστραφούν τα χρήματα. Όποιο και αν ήταν το ποσό, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Είτε κάποιος έχει χρήματα, είτε κάποιος είναι έτσι αδύναμος οικονομικά. Κάθε ευρώ έχει τη δική του αξία. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρτσάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και ελπίζω όλοι να προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Άνθρωποι σαν τον κύριο Καρτσάκη βγαίνουν μπροστά, λένε την προσωπική τους ιστορία και βασικός στόχος ποιος είναι, να πείσουμε τους συνομιλητές μας, τους τηλεθεατές μας, την οικογένειά μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.